Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην απόψινή μας πολιτική συζήτηση. Εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα υποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά την Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Ρένα Δούρου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μελγκόν. Χαίρομαι πολύ που μαζί σας σήμερα. Λοιπόν, ας καταρχάς ας ξεκινήσουμε, αφού είχαμε την κουβέντα πριν κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, με αυτή την υπόθεση με το δημοσίευμα του BBC, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άρθρα στη Συμφωνία των Περισπών που αποκρούν κάθε έννοια αλυτρωτισμού ή μειονοτήτων, βλέπουμε ότι αξιοποιείται το θέμα. Αξιοποιείται με αλφαγιώτα εννοώ από στελέχη της αντιπολίτευσης. Κύριε Μελγκόν, εγώ καλώ όλους και όλες που έχουν εξοικειωθεί με το κείμενο της Συμφωνίας των Περισπών να σκεφτούν τι θα σήμαινε. Αν δεν είχαν ψηφιστεί οι πρέσπες, όπως συνηθίζουμε να λέμε δημοσιογραφικά, όπου η γειτονική χώρα έβγαλε από το Σύνταγμά της όλες τις αναφορές περί μειονοτήτων, έβγαλε από το Σύνταγμά της οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένοχο αλυτρωτισμού. Εγώ μόνο θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου εδώ στην εκπομπή σας και να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, στο παρελθόν είχε δώσει συνέντευξη στα διεθνή μέσα, κάνοντας λόγο για αλυτρωτικές κινήσεις εντός των ελληνικών συνόρων, μιλώντας για μειονότητες, μιλώντας για Καταλωνία και πάει λέγοντας. Προς Θεού, δεν θέλω να αποδώσω εκλεκτικές σχέσεις με μια σειρά διεθνή μέσα, αλλά νομίζω ότι όπως και να έχει, στο τέλος της ημέρας δεν ποιούμε υπηρεσία στην πατρίδα. Ξαναλέω, το σημερινό δημοσίευμα είναι ένα δημοσίευμα που πρέπει να μας θυμίζει σε όλους και σε όλες τι θα σήμαινε αν δεν είχε ψηφιστεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα κεντρικά πολιτικά, όμως επειδή σε τρεις μήνες έχουμε εκλογές, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι ας ξεκινήσουμε με μια γενική τοποθέτηση μέχρι να ανάψει κουβέντα. Σε τρεις μήνες διεκδικείτε τη δεύτερη θητεία σας στην Περιφέρεια Αττικής. Θα κατέβετε προβάλλοντας τι θα πείτε στον ψηφοφόρο, ότι το 2014 κατέβηκα και από τότε μέχρι τώρα έχω κάνει 1, 2, 3. Σε τίτλους και θα τα εξειδικεύουμε. Για να συνεχίσω από τη Συμφωνία των Προσπών και να φτάσω στις αυτοδιοικητικές, νομίζω ότι στην πατρίδα μας λείπει πάρα πολύ, ιδίως στους νέους και στις νέες, η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει εξωφρενική καχυποψία απέναντι στους αιρετούς όλων των βαθμίδων και πως άλλωστε, μόλις τώρα αναφέραμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλούσε για κατανόητα πράγματα. Επομένως, κατεβαίνω γιατί μου αρέσει, όπως μου μάθω, συγχωρημένο ο πατέρας μου, να τηρώ τις υποσχέσεις. Εγώ όταν παράτησα τη βουλευτική μου έδρα για να δώσω έναν αγώνα που δεν ήταν ένας αγώνας εκ του ασφαλούς, είπα σε όλους και σε όλες ότι θα είμαι ένα από τα ίσως το μοναδικό παράδειγμα, αλλά θέλω να υπάρχουν και άλλα παραδείγματα συμπολιτών μου που αντιμετωπίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση με ένα διαφορετικό τρόπο. Ούτε ως πρώτος καλή για να πάνε στην κεντρική πολιτική σκηνή, ούτε ως τιμητική συνταξιοδότηση. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισα καχυποψία. Στον πρώτο ανασχηματισμό που γινόταν σε οποιαδήποτε συζήτηση για τις εκλογές, όλοι περιμέναν ότι η Δούρου θα πάρει τη σκυτάλη από τους πολιτικούς που τα παρατάνε. Και τώρα θέλω να τηρήσω την υπόσχεσή μου ότι ήρθα για να υλοποιήσω ένα έργο που έχουν τόσο πολύ ανάγκη οι πολίτες μου στο σύνολο των 66 τοπικών κοινωνιών, στο σύνολο των 66 δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Τώρα με τσιγκλάτε να σας ρωτήσω, τηρήσατε την υπόσχεση για την πενταετία, για τη θητεία σας. Αν μπορείτε να πείτε το ίδιο και για την δεύτερη θητεία, ότι δηλαδή αν κερδίσετε τις εκλογές θα εξαντλήσετε και αυτή την πενταετία. Νομίζω ότι χορτάσαμε σε τούτο τον τόπο και κάπως έτσι χρεοκοπήσαμε. Και χρεοκοπήσαμε και οικονομικά και δυστυχώς έχουμε και κρίση χρεοκοπία δημοκρατίας, χορτάσαμε και κουραστήκαμε από τις εξαγγελίες. Εμείς αντιθέτως στην Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά κάνουμε συζήτηση για το λόγο της πράξης και του αποτελέσματος. Και νομίζω ότι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και θα κρυθώ εκ του αποτελέσματος. Θα κρυθείτε εκ του αποτελέσματος. Σας ρωτάω γιατί πολλές φορές βλέπω ότι ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων διάφορα πράγματα που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, που έχουν γίνει χάρη στην περιφέρεια, αλλά δεν το μάθαμε ποτέ. Αυτό έχει αρκετούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί, σας είπα, κάναμε μία επιλογή ως διοίκηση και προσωπική επιλογή να λειτουργήσουμε αθόρυβα. Να λειτουργήσουμε με το παράδειγμα του αποτελέσματος και της πράξης. Το δεύτερο που έχει να κάνει, κύριε Μελγκόνη, είναι ότι πριν το 2014 ελάχιστοι ήταν οι συμπολίτες μου που γνωρίζαν τι ακριβώς κάνει η περιφέρεια. Όχι μόνο η περιφέρεια Αττικής, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας, το σύνολο των 13 περιφερειών. Νομίζω ότι οι αντίπαλοι και φίλες δυνάμεις μας πιστώνουν ότι εμείς κάναμε την περιφέρεια πιο ορατή.
Σε βαθμό μάλιστα που για όλα αυτά η περιφέρεια. Δηλαδή, πολλές φορές φαίνεται να υποκαθιστούμε την εθνική κυβέρνηση ή να υποκαθιστούμε τους Δήμους. Αυτό, όπως και να έχει, είναι μία νίκη για την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι μία νίκη για τις τοπικές κοινωνίες, ότι ένας θεσμός της ελληνικής δημοκρατίας έγινε πιο ορατός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μας μπερδεύουν ακόμα και σήμερα με την αποκεντρωμένη περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση. Και μάλιστα σας λέω, για να σας προκαλέσω και ως δημοσιογράφο, ότι όταν συζητούσαμε τον Κλισθένη, ήμουν από αυτούς που με στεντόρια φωνή έλεγα ότι πρέπει να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες και μάλιστα θα ήταν συνέπεια λόγων και πράξεων του κυβερνώντος κόμματος, ή αν μη τι άλλο, ζήταγα να αλλάξουν όνομα. Τώρα, μια που λέτε υπάρχει θέμα, κατά τη γνώμη σας, στοχοποίησης. Δηλαδή, ακούγαμε πάρα πολλές φορές αυτό το περίφημο που είναι η Δούρου. Mm. Για σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Θα τα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά. Ας πούμε, στη Ζάκυνθο, όταν και εγώ ήταν η Ζάκυνθος, δεν ακούσαμε για τον κύριο Γαλιατσάτο το ίδιο, τον περιφερειάρχη των Ιωνίων. Mm. Ή για άλλες περιπτώσεις υπήρχε θέμα στοχοποίησης, με δεδομένο ότι εντάξει, η Αττική είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια, ή να μην πολιτική εδώ που τα λέμε. Θα σας πω, νομίζω ότι και στοχοποίηση υπήρξε mm-hmm. και πολιτικές σκοπιμότητες υπήρξαν και μάλιστα απέναντι σε ένα πρόσωπο που με τις πράξεις του και όχι με τα λόγια έχει διατρανώσει ότι κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. Να σας πάω πολύ πίσω. Όταν ήμουν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που ενώ η αρμόδια επιτροπή ομόφωνα ψήφισε να μην έχω άρση της ασυλίας μου, αφού ο Κασιδιάρης με είχε μηνύσει στο περιβόητο περιστατικό μου, πέταξε και το ποτήρι το νερό. Ναι, ναι. Μίλησα στο ημικύκλιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είπα ότι όχι, θέλω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στα δικαστήρια, για να μην νομίζουν οι συμπολίτες μου ότι υπάρχουν κατηγορίες πολιτών ή βουλευτές που δεν τους ακουμπάει τίποτα, δεν προσέρχονται στα ακροατήρια. Το δεύτερο παράδειγμα το οποίο προσπάθησα απευθυνόμενοι στους συμπολίτες μου να πω ότι υπάρχουν και πολιτικοί που είναι διαφορετικοί ήταν ότι όταν είχαμε την εθνική τραγωδία της Μάνδρας, δεν ήταν μια τραγωδία της Δούρου ή της περιφέρειας Αττικής, προσήλθα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση των αιτιών. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που υπάρχει μια εξωφρενική στοχοποίηση από μέλη της Νέας Δημοκρατίας και από συγκεκριμένους δημοσιογράφους, σιώπησα και γι' αυτό κατηγορήθηκα. Αλλά είναι απέραντη η θλίψη που αισθάνομαι, κύριε Μελγκόνη, για τα θύματα. Mm-hmm. Είναι μια θλίψη που δεν θα με αφήσει ποτέ. Αλλά κοντά σε αυτή τη θλίψη αθροίζεται και η λύπη για το πώς δημοσιογράφοι, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από τα πρώτα 24 ώρα, όταν ακόμα αναζητούσαμε τους αγνωμένους, είχαν ήδη βγάλει το κατηγορητήριο της δίωξης. Οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Οι αντικειμενικές ευθύνες υπάρχουν και να τις συζητήσουμε. Αλλά άλλο η ποινική δίωξη και φυσική μου εξόντωση. Και θέλω και να σας πω ότι εγώ ανησυχώ ιδιαιτέρως από το γεγονός ότι έχουμε μπει σε ένα κύκλο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, που αν ο Μελγκόνης διαφωνεί με τη Δούρου, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τα ονόματα για να μην χρησιμοποιήσω άλλα. Ναι, παρακαλώ. Αλληλομηνύονται. Ανθυποψήφιός μου για την περιφέρεια Αττικής, πριν 1,5 χρόνο, έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά για την τοξικοεξάρτηση γύρω από τους δρόμους του πεδίου του Άρεως. Θέλω να πω εδώ στους συμπολίτες μου και ενδεχομένως και σε εσάς που με σεμνότητα είπατε ότι δεν γνωρίζετε πολλά από αυτά που κάνει η περιφέρεια ή που δεν κάνει η περιφέρεια. Η ιστορία της τοξικοεξάρτησης στην πατρίδα μας έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας. Κι όμως, προκειμένου να έχει τα 3 λεπτά δημοσιότητας ή αν θέλετε να με έχει σε μία ομοιρία, mm-hmm. έκανε μηνυτήρια αναφορά. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει να κριθώ και να κριθούμε από αυτά που είπαμε το 2014 και περαιώσαμε ή από αυτά που είπαμε και δεν περαιώσαμε. Και όχι να βρίσκομαι σε μία ομοιρία και σε μία ποινικοποίηση της δράσης και των έργων της περιφέρειας Αττικής. Αν πάμε τώρα, που έχει πέσει και το φως, στο πεδίο του Άρεως, το λέω επειδή το αναφέρατε, θα είναι η κατάσταση τόσο καλή όσο ήταν πριν 1,5 μήνα με τον κύριο Σαββόπουλο, με την επαναλειτουργία του Άλσους κτλ. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε τώρα βόλτα με κλειστά τα μάτια? Μπορείτε, γιατί συνεχίζει η λειτουργία αυτού του ιστορικού κτηρίου, που mm-hmm. να πω ότι η ηλικία σας δεν έχει μνήμες, ακόμα και η δική μου ηλικία δεν έχει, σίγουρα ο πατέρας μου. Γι' αυτό και ζητήσαμε να κρατηθεί και η επωνυμία Άλσους Οικονομίδη, να μην αλλάξει, mm-hmm. για να πιάσουμε το κόκκινο νήμα ενός ιστορικού κέντρου που κάποτε είχε ζωή, με το σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία,
Διότι βεβαίως εμείς προχωρήσαμε σε διαγωνισμό για τριετή ιδιωτική φύλαξη, αλλά η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι καταλυτική ως απόρρια ενός μνημονίου συνεργασίας που έχουμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το 2015. Να σας πω ότι δεν είναι ένα ωραίο περιβάλλον για σας ως άντρα. Είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για τους φιλόζωους, ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον για τα μικρά μας παιδιά, γι' αυτό και έχουμε το Kids Athletics, έχουμε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έχουμε κάνει εκεί αγώνες δρόμου, έχουμε με την πετοσφαίριση και τη χειροσφαίριση. Δεν μας χωρά ο τηλεοπτικός χρόνος για να σας πω ότι σε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια τι έχουμε κάνει στο πεδίο του Άρεως. Ήταν ένα στίχημα προσωπικό, δεν σας το κρύβω, παρόλο που χρειάστηκε συλλογική δουλειά από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους συνεργάτες μου αιρετούς και από μία μερίδα των κατοίκων της περιοχής που ήρθε να αθροίσει τις δυνάμεις μας, στις δυνάμεις μας, γιατί εμείς βρήκαμε το πεδίο του Άρεως σε μια κατάσταση απαράδεκτη. Έκπτωτος εργολάβος, Όλαφ, ίσως δεν ξέρουν τηλεθεατές, ίσως όταν μιλάμε για Όλαφ είναι λίγο το ΣΔΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία κατάσταση όπου στις φιλοσιές του πεδίου του Άρεως υπήρχαν πληγωμένοι άνθρωποι και πληγωμένες οικογένειες. Τώρα υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν χοροδίες, υπάρχουν μουσικά σχολεία, για πρώτη φορά ήρθε η λυρική σκηνή. Πήραμε τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα μπορείς να πάρεις τους φίλους σου και να πας να δεις μια πάρα πολύ ωραία συναυλία αν είσαι στο Hyde Park και κάπου αλλού. Και θέλω να προλάβω, τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δεν υπηρέτησα ποτέ το μαξιμαλιστικό και εύκολο λόγο. Έχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Και καλό και τους κατοίκους και όλους τους φορείς που μας έχουν βοηθήσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τους φορείς, τους καλλιτεχνικούς, να μην επαναπαυθούμε. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα, είπατε ότι θέλετε να κρυθείτε σε σχέση με όσα είπατε το 2014. Για παράδειγμα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με το εάν έχει λυθεί το θέμα των σκουπιδιών στο λεκανοπέδιο. Θυμόμαστε τότε ότι ήταν όχι άλλη κερατέα, όχι χωματερή στο γραμματικό, όχι σε εργολάβους τα σκουπίδια. Σε τι φάση βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό? Προσπαθήσαμε να καλύψουμε χαμένο χρόνο δεκαετιών. Θέλω να σας πω κάτι που συνηθίζω να λέω και δημόσια και ιδιωτικά. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι à la carte. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που με την περιβόητη υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αημνίστου στο Ζάπιο μετράμε δεκαετίες ένταξης και είμαστε και μια χώρα που μετράμε δεκαετία ένταξης στο πυρήνα της Ευρωζώνης, αλλά είμαστε Ευρωπαίοι όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας. Αμέσως τρέξαμε τα προηγούμενα χρόνια να περικόψουμε μισθούς και συντάξεις. Όμως στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, τη διαχείριση των απορριμμάτων, παραμένουμε Βαλκάνοι. Αυτό που βρήκα το 2014 ήταν μια διαχείριση των απορριμμάτων που προέβλεπε 4 θηριώδεις εγκαταστάσεις που είχαν εγγυηθεί τις ποσότητες σκουπιδιών στους εργολάβους, που δεν πέραν υπόψη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που δεν πέραν υπόψη ότι πρέπει να κλείσουμε τις ανεξέλεγκτες χωματερές γιατί πληρώνουμε πρόστιμα και δεν πληρώνουμε γενικά καόρες, δεν πληρώνει ο κάστο υπέξ. Ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα Γιώργος Μελιγκόνης και πάει λέγοντας τα πληρώνει αυτά. Και αυτό που έχουμε κάνει, κύριε Μελιγκόνη, είναι ότι καταργήσαμε αυτές τις φαραωνικές εγκαταστάσεις, ψηφίσαμε ένα περιφερειακό σχεδιασμό που ενεκρίθηκε από την Εθνική Κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρήκαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ακριβώς ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές. Θέλω να σας πω ότι στην πολύ πάθη φυλή είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση μέχρι να αναλάβουμε εμείς, όπου θα βάλουν τα σκουπίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασμάτων, η Ψιτάλια. Εκεί λοιπόν, ενώ θα βόντουσαν σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνοι, από τότε που έχουμε αναλάβει εμείς, εκτρέπουμε τουλάχιστον 300.000 τόνους σε προϊόντα, διότι το σκουπίδι είναι φυσικός πόρος. Τώρα, κύριε Μελιγκόνη, έχουν να γίνουν ακόμα πολλά. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα. Κύθυρα. Έχουν ήδη γίνει 2 χιτοί, δηλαδή χώροι όπου δεν θάβουμε τα σκουπίδια μας παρά τα υπολείμματα. Δήμοι όπως τα Βρυλίσια, το Χαλάνδρι, όπου οι άνθρωποι ανακυκλώνουν. Η αλήθεια είναι
Και αντί να νομίζω ότι μιλάω είτε από την ιδεολογική μου θέση είτε από τη θεσμική μου ιδιότητα αυτή της Περιφερειάρχου, θα σας πω ότι είπε ο Καρμένου Βέλα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος δεν είναι ούτε περιφερειακός μου σύμβουλος, ούτε είναι με το ίδιο κόμμα που με στηρίζει στις εκλογές, ότι οι Δήμοι έχουν ακόμα πάρα πολύ δουλειά να κάνουν. Εμείς τους βοηθούμε, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για κάδους, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για απορριμματοφόρα. Υπάρχουν Δήμοι δηλαδή που δεν έρχονται υπάρχουν να πάρουν αυτά τα λεφτά που δεν έχουν συνεργασία με την Περιφέρεια. Δεν έχουν συνεργασία. Δυστυχώς υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν πράξει τίποτα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Μαραθώνα, κύριε Μελιγκόνη, όπου πέρα από μια γενικότερη εναντίωση στο να γίνει οτιδήποτε, δεν έχει κάνει και τίποτε προκειμένου οι συνδημότες μας εκεί να βοηθηθούν, να ανακυκλώνουν, δηλαδή να σέβονται το περιβάλλον και ουσιαστικά την υγεία των παιδιών τους. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι είναι και ένα γενικότερο δίδαγμα πώς επιλέγουμε τους αιρετούς μας, έτσι, μια που το θέτετε για το Δήμο Μαραθώνα και τον κύριο Ψινάκη, υποθέτω, για να μιλάμε. Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι. Εμένα δεν μου αρέσει να στοχοποιώ. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Είναι μια νοοτροπία που μας ακολουθεί δεκαετίες, που ποτέ δεν ψηφίζαμε βάσει του προγράμματος που είχε ένας δήμαρχος, παλαιότερα ένας ζωμάρης, ένας περιφερειάρχης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να μου επιτρέψετε να το πω όπως τα λένε οι νεότεροι σε ηλικία, δεν είναι σεξ θέμα διαχείριση των απορριμμάτων, δεν έχει εγκαίνεια. Δηλαδή τα αντιπλημμυρικά, η οδοποιία, το αποχετευτικό σύστημα, για το οποίο επίσης πληρώνουμε βαριά πρόστιμα, λες και μας περισσεύουν τα χρήματα. Έκανε έναν αγώνα η Ελλάδα να φύγει από τη μέγενη των μνημονίων και συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμα για πράγματα που είναι αυτονόητα σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι πράγματα τα οποία οι συμπολίτες μου δεν έλεγξαν τους αιρετούς τους, γιατί δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά τους. Η Δύναμη Ζωής, δηλαδή η δικούσα παράταξη, μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας, έχει μια πρωτιά ότι έβαλε την ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων στον πυρήνα της προεκλογικής της ατζέντας. Και δεν σας κρύβω ότι κάποιοι τότε μου λέγανε ότι αυτοκτονώ πολιτικά. Να πούμε λίγο και για την Αττική Ριβιέρα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Θυμάμαι στο παρελθόν όταν μιλούσαμε για Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα λοιπά, ήταν απέναντι και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι κακό ας πούμε, προβαλόταν ως κάτι κακό. Υποθέτω ότι τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω πού αναφέρεστε. Πάντως, εγώ μιλάω για Αττική Ριβιέρα. Εσείς μάλλον θυμηθήκατε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έλεγε για Αθηναϊκή Ριβιέρα. Από το 1974, δηλαδή σχεδόν όσο χρονών είμαι εγώ, υπήρχε το αίτημα ότι θα πρέπει να μην στερούνται τη θάλασσα οι συμπολίτες μας. Και επίσης υπήρχε και ένα άλλο αίτημα, ακόμα πιο ουσιαστικό, να μην κινδυνεύουν από πλημμύρες. Διότι επί Χούντας μπαζώθηκε εκεί η περιοχή. Μιλάμε τώρα για Τζιτζιφιές, Μοσκάτο. Βεβαίως. Για το παραμελημένο, ας πούμε, παραλιακό μέτωπο. Δεν μιλάμε για την Γλυφάδα τώρα. Και έχουμε μια πρωτοτυπία ότι όταν κάποιος ταξιδέψει, ας πούμε, στην Μπαρτσελονέτα, θα δει ότι εκεί έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί παράλληλο μέτωπο. Ενώ εδώ που από το Θουκυβίδη έως σήμερα είχαμε παράλληλο μέτωπο, εμείς τον μπαζώσαμε και διακινδυνεύσαμε επί πάρα πολλές δεκαετίες τις περιουσίες και τις ζωές των συμπολιτών μας. Εκεί λοιπόν γίνεται ένα σπουδαίο έργο. Είναι, κύριε Μελιγκόνη, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο από τον Εύρο στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, το οποίο ενώ πολλοί συμβούλευσαν τη δικούσα παράταξη να ξεκινήσει από το οικολογικό πάρκο, εμείς είπαμε να το πάμε αλλιώς. Να ξεκινήσουμε από τα πιο σημαντικά, που είναι το αποχετευτικό και το αντιπλημμυρικό. Ξέρετε, με το οικολογικό πάρκο θα προλάβαινα να κόψω κορδέλα. Τώρα θα παραδώσω το πρώτο κομμάτι, που είναι το αποχετευτικό αντιπλημμυρικό και η ταπείνωση του δρόμου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τον διεθνή διαγωνισμό για το δεύτερο κομμάτι, που είναι το πάρκο, και δίνουμε απάντηση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών, για το οποίο, ξέρετε, όλοι διαπιστώνανε. Αυτό που σας λέω, ότι πήγαμε με το λόγο της πράξης, το λόγο του αποτελέσματος, αλλά κανένας δεν κουνιόταν. Ούτε επί νομαρχίας, ούτε επί περιφέρειας ήταν προτεραιότητα το φαλερικό. Όλοι ξενυχτούσαν κάθε φορά που είχαμε νεροποντή, διότι εκεί, ξέρετε, τα δύο ιστορικά ποτάμια, ο Ηλισσός και ο Κηφισσός, εκβάλλουν. Ξενυχτούσαν λοιπόν, κάναν το σταυρό τους να μην έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα, αλλά δεν έπρεπε τίποτα. Εμείς πράξαμε και νομίζω ότι όποιος περνάει από εκεί μπορεί να καταλάβει. Και να κλείσουμε μια ερώτηση που θα ξεκινάει από την περιφέρεια και θα φτάνει στα κεντρικά πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει την διεύρυνση προς το κέντρο, προς το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όπως θέλετε πείτε το, σε κεντρική του στρατηγική. Είχαν καλλιεργηθεί και κάποιες προσδοκίες για
σχήματα ακόμη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές με κάπως ευρύτερα χαρακτηριστικά. Θέλω να σας ρωτήσω εάν χαρακτηριστικά διεύρυνση θα έχει και ο δικός σας ο συνδυασμός, το δικό σας το ψηφοδέλτιο, όπως επίσης και το σε ποιους θα απευθυνθείτε στο δεύτερο γύρο, ζητώντας στήριξη και τι διακυβεύματα θα θέσετε γι' αυτό. Καταρχάς, κάτι που ο κόσμος λογικό είναι να μην γνωρίζει, αυτές οι εκλογές σε επίπεδο δήμων και περιφερειών θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Άρα δεν θα είναι ο πρώτος θα παίρνει όλα, όπως λέμε και σε επιτραπεζιακά παιχνίδια. Και άρα εδώ θα δοκιμαστούμε αν την εννοούμε τη συνένεση ή τη λέμε μπροστά στις κάμερες και ποστάρουμε οποιαδήποτε χειδαιότητα όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό σε ένα λόγο εμφυλιοπολεμικό. Γι' αυτό και εγώ ούτως ή άλλως θέλω να καλέσω τους ανθυποψηφίους μου επί προγραμματικών αρχών. Διότι με τον άλλο με τον άλλο τρόπο θα απαιτηθεί μετά η συνεργασία. Τώρα, να σας πω ότι τα τελευταία 4,5 χρόνια η ειδικούσα παράταξη και ως προς τις υπόλοιπες παρατάξεις, αλλά και ως προς την ίδια την παράταξη που αποτελείται από πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, αν θέλετε κάνουμε φροντιστήρια συνένεσης και απλής αναλογικής. Πολύ φοβούμαι ότι οι ανθυποψήφοι μου δεν έχουν μάθει έτσι, έχουν μάθει το πάρτα όλα. Και εγώ θα ζητήσω να μου απαντήσουν στα επίδικα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της κοινωνικής πολιτικής, γιατί νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα debate, όπως λέμε, σε άπτεστα ελληνικά, και να μας πούνε ακριβώς πώς καταλαβαίνουν την επόμενη μέρα στην περιφέρεια Αττικής, γιατί πολύ φοβάμαι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι εγώ, ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Γουρός. Και που βεβαίως δεν έχουν ούτε να επιδείξουν το Φαλιρικό, ούτε τον Ηλισσό, ούτε τα νοσοκομεία, μέρα που είναι με τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη. Να εξηγήσω στους συμπολίτες μου ότι η Περιφέρεια Αττικής παρενεύει και στηρίζει τα δημόσια νοσοκομεία με 40 εκατομμύρια τα 31 δημόσια, με 20 τα 13 στρατιωτικά, με 24 εκατομμύρια τις δομές που λέγονται τόμοι, με 5 εκατομμύρια για την αγορά ασθενοφόρων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει μνημόνια για την υγεία και ιδιωτικοποίηση σε όλα. Θα τους καλέσω λοιπόν να μας πούνε γιατί έχοντας μετρήσει συγκεκριμένη πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να έχουν μετρήσει απτά αποτελέσματα που είναι εκεί που τα βλέπεις επαναδιεκδικούν μία θέση στην πιο σπουδαία περιφέρεια της πατρίδας μας. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον η απάντησή τους σε αυτή την ερώτηση. Και εγώ την αναμένω, δεν σας κρύβω. Κυρία Δούρου, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Καλή και για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και